Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι εδώ γιατί σήμερα έχει έρθει από τα παλιά μια εταιρεία γλυκούλα που ζητάει αγάπη και φροντίδα. Και εγώ είμαι εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτή η εταιρεία, βέβαια, το άτομο που εκπροσωπεί αυτή την εταιρεία και μου τα έστειλε ούτε κατά διάνοια γλυκός, καμία σχέση με γλυκύτητα και τέτοια πράγματα πάνω του, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα μείνουμε στο brand. Την Cooler Master. Βρε καλώς το κορίτσι. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί σήμερα θα αλλάξουμε και μέρος, δεν θα μείνω μόνο εδώ. Θα πάμε και αλλού για να σας δείξω διάφορα προϊόντα. Θα ξεκινήσω όμως από εδώ. Και αυτό που θέλω σίγουρα να σας πω είναι ότι τώρα που τρέχει το Black Friday, γιατί εμείς στην Ελλάδα Black Friday το ζούμε 3-4 εβδομάδες πριν και 4 εβδομάδες μετά. Οπότε είναι Black Month για εμάς εδώ πέρα. Μην ρωτάτε τώρα πώς και γιατί. Εντάξει τώρα, αυτά τώρα είναι δικά μας ελληνικά θέματα, δεν έχουμε εξηγήσεις. Θα ξεκινάω με τα νέα της ακουστικά, τα οποία μου τα έχει στείλει τη νέα σειρά, τα οποία έχουν ενδιαφέρον και θα ξεκινήσω από το καλύτερο προς το φθηνότερο. Ξεκινάω με αυτά εδώ. Τα ασύρματα τα ακουστικά, η ναυαρχίδα των ασύρματων ακουστικών της, είναι τα MH, τα λέω καλά, MH670, τα είπα καλά, MH670, wireless ακουστικά, με πολύ καλό build quality, με πολύ όμορφα και ποιοτικά υλικά, μέταλλα εκεί που χρειάζεται, ωστόσο φανταστική ελαστικότητα και άνεση στο να τα φορέσεις και να τα κουβαλήσεις κάπου, να τα κουμπήσεις έτσι, να τα κουμπήσεις έτσι κτλ. L και R εδώ μεγάλα για να μπορείς να ξεχωρίσεις, και αυτό μάλιστα το έχει κάνει σε όλα τις τα ακουστικά, πλέον το έχει ενστερνιστεί κανονικά. Ένα μεγάλο μαξιλαράκι headband εδώ πέρα, το οποίο headband στο κεφάλι, τα ακουστικά είναι πολύ άνετα όταν τα φοράς, δεν πολυπιέζουν, ωστόσο κρατάνε μια καλή απομόνωση του ήχου. Εμένα, στο δικό μου το κεφάλι, αυτό εδώ που είναι λίγο έτσι μεγάλο και έντονο, το headband, το μαξιλαράκι, λίγο με πιέζει το κεφάλι. Προφανώς σε αυτό φταίει το ότι έχω πάρα πολύ μυαλό. Έχω πολύ εγκέφαλο, οπότε μου το έχουν πει και οι γιατροί. Έχω μαλακό κεφάλι επειδή έχω πολύ εγκέφαλο. Μεγαλώνει πολύ ο εγκέφαλός μου και το κρανίο δεν μπορεί να ακολουθήσει, οπότε έχω μαλακό κρανίο. Πώς? Σαν τα βρέφη. Σαν τα βρέφη, αλλά εγώ το παθαίνω από μυαλό αυτό, από πολύ μυαλό, κατάλαβες. Ναι. Όπως και να έχει, αυτά τα ακουστικά, παιδιά, συνδέονται με PC, PlayStation και Xbox κονσόλες, υποστηρίζεται κανονικά το στικάκι αυτό εδώ που επικοινωνούν στην πάντα των 2,4 GHz, είναι lag free, το λέει η Cooler Master. Τώρα, ο ήχος τους είναι πολύ καλός και μάλιστα εντυπωσιακά καλός. Είχα καιρό να ακούσω Cooler Master τόσο καλά ακουστικά. Έχει πολύ ωραία ποιότητα, έχουμε πολύ ωραίο μπάσο για ασύρματα ακουστικά. Καθαρές και οι μεσαίες και οι υψηλές συχνότητες δεν έχουν την ένταση που θα ζητούσα εγώ, ξέρεις, να σου ανατινάξουν τον εγκέφαλο. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτά τα ακουστικά. Νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά η Cooler Master. Πριν προχωρήσω στο επόμενο, να πω ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά έχουν 7,1 virtual, ο οποίος είναι decent. Ο virtual ήχος τους. Έχει μάλιστα και ένα πληκτράκι κάτω, το πιέζεις και ενεργοποιείται το 7,1 σε παιχνίδια και όπου αλλού τέλος πάντων χρειάζεται και απαιτείται. Όταν ακούτε μουσική, αυτό θα το έχετε απενεργοποιημένο, γιατί πέφτει η ποιότητα και γενικά μπερδεύεται ο ήχος. Η μουσική είναι στέρεο. Αφήνουμε λοιπόν τα ακουστικά, πάμε παρακάτω στα MH650. Τα USB ακουστικά της Cooler Master, με καλώδιο υφασμάτων ενών, επίχρυσες έτσι απολύξεις, γενικά είναι περιποιημένα και αυτά τα ακουστικά. Εδώ δεν έχουμε δερμάτινη επένδυση όπως έχουμε στα ακριβά ακουστικά της Cooler Master. Εδώ έχουμε ύφασμα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτό. Αυτό το πράγμα εμένα λίγο με ανατριχιάζει, λίγο με τρομάζει, λίγο κάπως. Με υδρώνει. Εγώ είμαι εδώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι το στυλ μου. Είναι λίγο rough στα αυτιά. Η αίσθηση που έχεις στο κεφάλι σου είναι πολύ κοντά σε αυτήν που είχες με τα wireless ακουστικά. Πάνω κάτω είναι
τα ίδια ακουστικά, παιδιά, απλά αυτά είναι wireless, αυτά είναι με καλώδιο. Ο ήχος τους είναι επίσης παρόμοιος. Και αυτό είναι κάτι που λίγο με απογοήτευσε σε αυτά. Δηλαδή περίμενα, επειδή είναι με USB και τα λοιπά, να έχουν περισσότερη ένταση. Αλλά πάνω κάτω κινείται στα ίδια επίπεδα με τον ασύρμα των ακουστικών. Είναι όμως σχεδόν πανομοιότυπος. Δηλαδή τα μπάσα του, η καθαρότητα, όλα ρε παιδί μου λειτουργούν ακριβώς ίδια. Δηλαδή κάποιος δεν θα ακούσει εύκολα διαφορές μεταξύ των δύο ακουστικών. Και τα δύο ακουστικά που ξέχασα να το αναφέρω έχουν ένα αποσπόμενο μικρόφωνο που εγώ εκτιμώ όταν τα μικρόφωνα είναι αποσπόμενα και δεν σηκώνονται κτλ. Δεν το θέλεις, δεν το θέλεις ρε παιδί μου, πάρ' το και πέτα το. Πάω στα επόμενα. MH-X30. Αυτά είναι τα ίδια περίπου ακουστικά, αλλά σε audio jack. Η ποιότητα είναι χαμηλότερη, έτσι. Και γενικότερα, ακόμα και στην κατασκευή, εδώ καταλαβαίνεις ότι πέφτει λίγο η τιμή και η ποιότητα. Σε γενικές γραμμές όμως, στο κεφάλι σου, είναι πιο ελαφριά, επειδή είναι πιο φθηνή η κατασκευή, είναι πιο ελαφριά και πιο άνετα. Εγώ δηλαδή αυτά τα προτιμώ στο δικό μου το κεφάλι, σε σχέση με τα άλλα, για τα δικά μου δεδομένα και το δικό μου μεγάλο εγκέφαλο. Ο ήχος αυτών των ακουστικών είναι καλός. Και αυτά έχουν καλό μπάσο, και αυτά έχουν και χαμηλές και μεσαίες συχνότητες και υψηλές συχνότητες, συγγνώμη, αρκετά decent, που λέμε και στο χωριό μου. Και θεωρώ ότι αυτά τα ακουστικά μεταμορφώνονται πολύ ανάλογα με την πηγή που έχεις, γιατί μιλάμε για audio jack, και μπορούν να δώσουν πολύ παραπάνω από ό,τι μπορεί να δώσει ένα απλό laptop ή ξέρω εγώ κινητό. Ποιος έχει κινητό με audio jack? Κανείς. Εννοείται ότι λειτουργούν με όλες τις συσκευές που έχουν audio jack και πάει λέγοντας. Τα συγκεκριμένα δεν έχουν RGB, ωστόσο τα προηγούμενα μοντέλα, το προηγούμενο μοντέλο, το USB ακουστικό, έχει RGB, ένα δαχτύλιο στο πλάι ας πούμε των ηχείων, το οποίο είναι έτσι όμορφο και ωραίο και gaming και ξέρετε, καταλαβαίνετε. Πάω στην budget σειρά της Cooler Master, τα οποία είναι CH321. Μπράβο. Τι ονομασίες είναι αυτές? Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πολύ φθηνά ακουστικά, παιδιά. Το καλώδιο είναι παράξενο, πολύ παράξενο. Είναι αρκετά χοντροκομμένο και είναι σαν να το γύρισες. Είναι, βλέπεις, είναι σαν πλεξούδα, ας πούμε. Έτσι βγαίνει, δεν το κάναμε εμείς. Όχι, δεν το κάναμε εμείς, έτσι βγήκε. Έτσι βγήκε από τη μαμά του. Εδώ εντάξει, μιλάμε ότι η ποιότητα καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι πιάνεις φτηνά ακουστικά. Πολύ ελαφριά στα αυτιά. 50mm η διάμετρος βέβαια των drivers. Στο κεφάλι είναι πολύ άνετα. Τελικά έχω αποφασίσει, παιδιά. Έχω αποφασίσει ότι. Αυτό εδώ είμαι εγώ. Να με αγκαλιάζει και όσο ανάλογο με το κεφάλι μου να προσαρμόζεται. Δηλαδή όταν είναι fix και σε ακουμπάει και τη δουλειά την κάνεις δηλαδή έτσι, δεν με πολύ βολεύει. Αυτό... Τα φθηνότερα σε κερδίσανε. Παιδιά, ναι, στα αυτιά δεν το συζητάμε ότι είναι καλύτερα. Στα δικά μου αυτιά. Βέβαια, με μπουτιδίνη που είναι κυκλικά, απλά είναι τεράστια. Οπότε το δικό μου το αυτί δεν πολύ πατικώνεται. Εδώ έχουμε ένα μικρό και όχι πολύ ελεγχόμενο, να πω την αλήθεια, μικρόφωνο. Δηλαδή, δεν υπακούει. Του λες κάτσε εδώ, δεν κάθεται εδώ. Του λες κάτσε εδώ, έχει μια τάση να φύγει. Δεν είναι, είναι ανυπάκουο. Είναι ένα μικρό αναστάσει. Να το. Αυτό είναι ο Αναστάσης. Ένα μικροφωνάκι, Αναστάσης. Έτσι. Υπάρχει μόνο μία ροδέλα για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, η οποία σχεδόν δεν αγγίζεται. Δηλαδή με το ζόρι τη βρίσκεις που εξέχει για να την σηκώσεις. Αυτό καμιά φορά είναι και καλό. Γιατί με μικροκινήσεις και τα λοιπά, έχω τύχει πολλές φορές να χαμηλώνω την ένταση και να λέω καλά δεν δουλεύουν τα ακουστικά. Και έφτυγε το ότι πήραξα τη ροδέλα. Είναι ήχος budget ακουστικών. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Δεν έχει νόημα να μείνουμε και να σταθούμε περισσότερο. Είναι ένας ήχος. Οκ. Okay. Τίποτα παραπάνω. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα ακουστικά που έχουν αρκετά υψηλότερη ποιότητα. Τώρα, πριν αλλάξω σημείο στο δωμάτιο για να σας δείξω τα υπόλοιπα που θέλω να σας δείξω και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σας πω για τις τιμές. Τα ακριβά ακουστικά της Cooler Master κανονικά κοστίζουν 129 ευρώ στα ελληνικά καταστήματα. Γενικότερα όλες οι τιμές που θα ακούσετε σήμερα λόγω του Black Friday είναι πετσοκομμένες, οπότε εγώ θα πρότεινα τώρα να τις ρίξετε μια ματιά αν ενδιαφέρεστε για ακουστικά, γιατί πραγματικά η Cooler Master τα πετσόκοψε. Τα συγκεκριμένα δηλαδή από 130 ευρώ είναι κοντά στα 80-85, θα τα βρείτε στην ελληνική αγορά. Ακόμα και τα 129 δεν είναι τεράστια, γιγαντιαία, extreme τιμή για τα συγκεκριμένα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τα USB ακουστικά, τα RGB από 109
πηγαίνουμε κοντά στα 65 ευρώ λόγω του Black Friday. Κάπου αυτή εδώ είναι και η διακύμανση στα 6.30, δηλαδή υπολογίστε λίγο πάνω, λίγο κάτω από 50% έκπτωση, κάτω μάλλον από 50% έκπτωση, και τα συγκεκριμένα τα πολύ φθηνά ακουστικά σχεδόν τα χαρίζει, στο τέλος θα σας πληρώνει κιόλας να τα αγοράσετε, από 45 ευρώ κοντά στα 29 από ό,τι είδα λόγω του Black Friday. Ρίξτε μια ματιά, θα σας έχω link στην περιγραφή. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι πετσοκομμένες οι τιμές λόγω του Black Friday. Πάμε τώρα να σας δείξω τις καινούργιες καρέκλες της Cooler Master. Ελάτε μαζί μου, που λέει και ο Σαράτσης. Ελάτε λίγο μαζί μου. Ελάτε λίγο μαζί μου. Και μπαπ, πλέον έχουμε ένα τεράστιο στούντιο που μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εδώ πέρα μέσα. Τι βλέπετε πίσω μου, βλέπετε 4 καρέκλες. Ποιες είναι αυτές οι καρέκλες? Αυτές οι καρέκλες είναι gaming καρέκλες. Νομίζω ότι κάνουν μπαμ ότι μιλάμε για gaming καρέκλες. Και λέγονται Calibre R1. Η ουσία είναι ότι αυτές οι καρέκλες δίνουν αυτή την ποικιλία στο χρωματισμό. Gaming έτσι λίγο καταστάσεις σε κάποια σημεία. Και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ. Είναι καρέκλες μεσαίου μεγέθους. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάτσω σε αυτές τις καρέκλες. Δεν βγαίνει η φάση μου σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Θα έλεγα ότι είναι καρέκλες που απευθύνονται σε πιο μικρές ηλικίες ή τουλάχιστον πιο μικρόσωμους ανθρώπους. Δεν είναι για τέρατα σαν και εμένα. Έρχονται σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις. Ξεκινάμε από τις 2 ροζ δεξιά και αριστερά για τις μικρότερες έτσι φίλες της παρέας μας, και όχι μόνο, γιατί και εμένα μου αρέσει το ροζ χρώμα. Και έχουμε αυτές τις 2, οι οποίες λέγονται κάμο ο χρωματισμός τους. Εδώ έχουμε τον κλασικό γκρι-μαυρό-άσπρο συνδυασμό και εδώ έχουμε μοβ, purple. Η σκελετή μαύρη στις 3 από τις 4 αποχρώσεις, και έχουμε έναν λευκό εδώ πέρα που είναι πάρα. Αυτόν τον έχω για την κόρη μου. Αυτόν τον χρησιμοποιεί, αυτή την καρέκλα, η συγκεκριμένη κιόλας, χρησιμοποιεί η Ραφαέλα. Είναι πολύ όμορφο το λευκό τους, το λευκό της. Πολύ ωραίο κάθεται σε ένα δωμάτιο έτσι, πολύ ρόζο όπως είναι της Ραφαέλας. Τώρα, οι υπόλοιπες καρέκλες έχουν όπως είπα μαύρο σκελετό. Και τι γίνεται τώρα? Το κάθισμά τους είναι καλό. Και για εμένα, εντάξει, μην λέμε τώρα γαζομάρι, δεν είμαι και τόσο τεράστιος. Και εγώ μπορώ να κάτσω άνετα σε αυτήν εδώ την καρέκλα. Το πρόβλημα που έχω εγώ με αυτές είναι ότι επειδή έχω πολύ μεγάλο βάρος, όταν πάω να κουνηθώ μπροστά, λίγο κάνει μια τάση προς τα μπροστά. Όχι ότι πέφτεις, αλλά δεν ξέρω, μου προκαλεί λίγο άγχος για τα δικά μου δεδομένα. Αλλά σε γενικές γραμμές και το τσούλιμά της είναι καλό προς τα πίσω, αλλά βλέπετε ότι μπροστά λίγο σκαλώνω. Και θέλει λίγο προσεκτικά να πηγαίνω. Είναι άνετο όμως. Το μαξιλαράκι τους είναι πολύ μαλακό. Εδώ έχει αυτήν εδώ την προστασία που, ξαναλέω, για κολαράκια σαν και τα δικά μας είναι λίγο ζώρικο. Για πιο μικρούς φίλους και φίλες αυτά δεν θα γίνουν ενοχλητικά. Έχουμε μαξιλαράκια στη μέση και πίσω στον αυχένα για περιπτώσεις που το χρειάζεστε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ μαξιλαράκια στον αυχένα. Με ενοχλούν πάρα πολύ. Υπάρχουν διάφορες έτσι ρυθμίσεις που μπορείς να παίξεις. Υπάρχει αυτή εδώ η ρύθμιση πάνω κάτω, δεν έχει κάτι άλλο διαφορετικό, και αυτό είναι μαλακό, δεν είναι το πλαστικό το σκληρό ας πούμε για να κουράζεται το χέρι σου, είναι αρκετά μαλακή έτσι η αίσθηση που κάθε το χέρι, και γενικά ok. Σαν build quality δεν είναι το πιο extreme πράγμα που έχετε δει, έχει ένα μπαλαντζάρισμα η καρέκλα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και φθηνή η αίσθηση, ας πούμε. Έχω δει και πολύ χειρότερες κατασκευαστικά καρέκλες. Γενικότερα είναι μια καρέκλα που γενικά θεωρώ απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες. Εννοείται ότι ακόμα και από τους χρωματισμούς καταλαβαίνετε ότι η φάση δεν είναι για 40χρονους και 35χρονους. Όχι ότι εγώ δεν θα καθόμουν σε αυτήν εδώ την κάμω, την καραγούσταρα, αλλά εντάξει, εγώ είμαι και λίγο κάγκουρας σε γενικές γραμμές. Κάπου εκεί την βλέπω τη φάση. Υπάρχει ένας, ξέχασα να αναφέρω, υπάρχει ένας λευγές εδώ που πηγαίνω φέρνει στην καρέκλα. Όσο πίσω. Όχι, δεν το δοκιμάζω παραπάνω. Θα γίνει κανένα σάλτο εδώ και θα γελάμε. Αυτά σε γενικές γραμμές για τις συγκεκριμένες. Αυτές έχουν 250 ευρώ περίπου, 240 ευρώ κοστίζουν. Λόγω του Black Friday η Cooler Master της δίνει 100 ευρώ λιγότερα, 150 ευρώ. Για 150 ευρώ είναι πραγματικά πολύ καλό deal. Κάτι που βλέπετε εδώ πέρα κάτω
Εντάξει, τώρα εδώ έχουμε ξεφύγει η φάση. Κάτι που βλέπετε εδώ πέρα κάτω είναι αυτό το mat, το χαλάκι δηλαδή, το οποίο υπάρχει για να προστατεύεται το δάπεδο όταν κινείται μια καρέκλα πάνω σε αυτό. Έχει και αυτό εδώ το σχεδιασμό. Είναι σαν ένα τεράστιο mousepad εντωμεταξύ. Δεν είναι σαν τα άλλα που βλέπετε πολλές φορές από άλλες εταιρείες που είναι έτσι πλαστικά άσχημα χοντροκομμένα. Αυτό είναι σαν ένα μεγάλο mousepad. Αυτό το βάζεις και σε ένα γραφείο πάνω και έχεις γραφείο mousepad. Αλλά οκ, okay, το λέω, υπάρχει και αυτό σαν επιλογή. Το συγκεκριμένο λέγεται FM510. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι τέσσερις καρέκλες θα τις χαρίσουμε σε εσάς σφραγισμένες, όχι τις συγκεκριμένες, σφραγισμένες από μία. Τα βήματα του διαγωνισμού θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Επίσης, links για όλα τα προϊόντα που ακούσατε και είδατε σήμερα, επίσης θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή και ευχαριστώ την Cooler Master για όλη αυτήν εδώ τη φάση που έστειλε εδώ πέρα στους Unbox Holics, αν λέγα. Τι θα λέγεσαι. Στο Inferno. Στο Inferno. Πριν κλείσω όμως, θέλω να σας δείξω κάτι πολύ αγαπημένο. Αυτό δεν το έστειλε τώρα, το έχει στείλει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήταν για να μπει στην παρουσίαση, αλλά θα το βάλω εγώ γιατί θέλω. Αυτή εδώ είναι η Ergo L. Την βλέπετε σε αυτήν εδώ πάνω κάθομαι όταν κάνω τα βίντεο, τα Inferno. Αυτή είναι η πολύ ακριβή, πολύ premium καρέκλα της Cooler Master. Αν θέλετε παρουσίαση, θα σας την κάνω. Πολύ βιαστικά να πω ότι είναι, το βλέπετε κιόλας, ένα κόσμημα εργονομική του θανατά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο εργονομική και άνετη είναι. Με δίχτυ ελαφρύ, χωρίς να υπερβάλλει, με διάφορες έτσι ρυθμίσεις, μεταλλικό σκελετό, πανέμορφο και για γραφείο και έτσι. Και στο κάθισμά της είναι φανταστική η συγκεκριμένη. Με εκατομμύρια έτσι επιλογές να κάνεις και πολύ δυνατό τσούλισμα, ε. Το λέω καλά. Αυτή όμως είναι πολύ αγαπημένη καρέκλα, πολύ ακριβή καρέκλα. Το μόνο παράπονο που έχω από τη συγκεκριμένη είναι ότι αυτό εδώ το καλαράκι που κάθεται θα το ήθελα να κάνει και λίγο έτσι. Δηλαδή να πηγαίνω να χάνομαι λίγο προς τα πίσω. Τέλος πάντων, αυτά είναι εντελώς δικά μου κολλήματα. Αφήνω και την Ergo L, σας αφήνω και εσάς. Μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά στα link της περιγραφής και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Bye.